Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος τολμούν σήμερα να σας πούν κάτι που οι περισσότεροι φοβούνται να τα αγγίξουν και άλλοι από κάποιες προκαταλήψεις το αφήνουν ανέγγιχτο. Το θέμα είναι ο Πυθαγόρας. Ποιος Πυθαγόρας όμως? Ο φιλόσοφος Πυθαγόρας, σαφώς, αλλά με ποια ειδικότητα και μια ιδιότητα? Όλοι τον ξέρουν ως μεγάλο φιλόσοφο. Όλοι ξέρουν τα χρυσά έπι. Όλοι νομίζουν ότι ο Πυθαγόρας δεν έγραψε, ενώ ο Πυθαγόρας έγραψε. Κλείνει η παρένθεση, άλλη ιστορία αυτή. Εδώ όμως πάμε για πρώτη φορά να σας πούμε ότι στην Ελλάδα, πατρίδα του Πυθαγόρου, στη Σάμο γεννήθηκε, στην Ελλάδα λοιπόν, στην πατρίδα του, ξεκινάει ένα πρόγραμμα Πυθαγόριας αυτογνωσίας, και όχι από τον οποιοδήποτε, όχι από όποιον κοιμήθηκε ένα πρωί και την άλλη μέρα ξύπνησε και φαντάστηκε, αλλά από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από δύο σπουδαίους καθηγητές, και εδώ έρχεται η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος αυτού. Κοντά μας είναι μία από τις δύο επικεφαλής της έρευνας και εφαρμογής αυτής της Πυθαγόριας αυτογνωσίας, η καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Δαρβύρη. Χριστίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που το Πανεπιστήμιο Αθηνών με σένα και τον Γιώργο το Χρούσο μπροστάριδες τολμάτε και κάνετε μια τομή στην παγκόσμια ιστορία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση κλπ. Βάζετε τον Πυθαγόρα μέσα στα φάρμακα του Έλληνα, μέσα στα φάρμακα του ανθρώπου. Κάνετε τον Πυθαγόρα φάρμακο. Πολύ ωραίο. Είναι έτσι για δεν πολύ είναι? Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι είναι. Μου δίνετε ιδέες για τη διδασκαλία μου τώρα. και για εσάς συγχαρητήρια που πραγματεύεστε τόσο σοβαρά πράγματα για τη χώρα μας, έτσι. Να πούμε... Πες μου κάτι. Ένα πρόγραμμα λοιπόν που έχει, λέγεται Πυθαγόρια αυτογνωσία και αυτορύθμιση της υγείας κλπ. Αλλά... Πώς ξεκίνησε. Ναι, πώς ξεκινάει, πώς το συνέλαβες αυτό? Πολύ ωραία. Να πούμε αρχικά ότι εγώ με τον κύριο Χρούσο τον καθηγητή, ένα μεγάλο όνομα στο στρες, θα το ξέρουν όλοι, ήμασταν στην Αμερική. Παγκόσμιο όνομα, ναι. Έτσι, σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα, καθηγητές κτλ. Και επειδή ο κύριο Χρούσο είναι πάρα πολύ ειδικό στο στρες και εγώ είμαι στην υγεία, στην προαγωγή της υγείας, χωρίς διαχείριση του στρες δεν υπάρχει προαγωγή της υγείας. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όταν ήρθαμε και οι δύο. Και πράγμα το 2008 το φτιάξαμε. Το πρόγραμμα λέγεται «Η επιστήμη του στρες και η προαγωγή της υγείας». Από το 8 λοιπόν μέχρι το 12 μελετούσαμε τις μεθόδους διαχείρισης που υπάρχουν ανά τον κόσμο, γιατί είμαστε επιστήμονες, έτσι. Τι παρατηρήσαμε? Ότι περισσότερες μέθοδοι διαχείρισης έχουν τη βάση τους στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Φιλοσοφία, όχι ιατρική. Δηλαδή, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Έχουμε πάρει ιδέες από τον Σοκράτη, από τον Πλάτωνα. Πραγματικά ήμασταν έκθαμβοι με αυτό το πράγμα. Και εφαρμόζουν προγράμματα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ξένοι καθηγητές και πανεπιστήμια. Έρχονται από τα πανεπιστήμια, ναι, της Αμερικής εδώ και εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα. Ειδικά της Αμερικής. Εκείνη την εποχή, το 12, εγώ παρακολουθούσα και την αείμνη στην κυρία Αλτάνη. Και την άκουγα να μιλάει για τον Πυθαγόριο διαλογισμό και να μιλάει για τα ωφέλη και τα λοιπά. Και εκείνη τη στιγμή με τον κύριο Χρούσο συζητούσαμε και λέμε, τι είναι αυτό εδώ? Πέφτουμε πάνω στον Πυθαγόρα και βλέπουμε ότι έχει την πιο επιστημονική μέθοδο διαχείρισης του στρες. Έχει πλαίσιο τα χρυσά έπι που είναι για τη γνωσιακή αναδόμηση, έτσι, ένα πλαίσιο. Πώς θα κρίνουμε αν είμαστε σωστοί ή όχι, έτσι? Βλέπουμε ότι έχει πρωί και βράδυ συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι είναι οι τεχνικές, οι επιστημονικές της διαχείρισης. Και επειδή εγώ είμαι ερευνήτρια και μάλιστα μου άρεσε πάρα πολύ η ποιοτική έρευνα, πάντα έκανα ποιοτική έρευνα και διδάσκω την ποιοτική έρευνα, αρχίσαμε να το βάζουμε στην έρευνα. Να το εφαρμόζουμε και να το βάζουμε στην έρευνα. Βέβαια, παντρέψαμε τη σύγχρονη ιατρική του τρόπου ζωής, το lifestyle medicine, με τον Πυθαγόρα, έτσι. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ολιστικό, μη φαρμακευτικό, έτσι, όπου βασίζεται στα χρυσά έπι, στα τρία ερωτήματα, έτσι, τι παρεύει, τι διέρεξα, τι δέον μοιού δεν ετελέσθη. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, κάθε βράδυ. Και αρχίζοντας να το βάλουμε στην έρευνα, ξεκινήσαμε από τη μνήμη, γιατί άκουγα την κυρία Αλτάνη να λέει ότι βελτιώνεται η μνήμη. Οπότε με νευρολόγους, με καθηγητές κτλ. Πήγαμε στο Νίμιτς και το εφαρμόσαμε σε άτομα με ήπια γνωστική έκπτωση, έτσι, που αρχίζουν σιγά σιγά να ξεχνάνε.
σε 2 μήνες εκπλαγήκαμε με τα αποτελέσματα και τα έχουμε δημοσιεύσει, έτσι, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Mm-hmm. Μετά από αυτό μπαίνουμε σε διάφορες... Τα αποτελέσματα ποια ήταν δηλαδή, εντάχει. Βελτίωση των ανώτερων διανοητικών λειτουργιών. Πόσο, βελτίωση μνήμης, προσοχής, αντίληψης, ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών. Μάλιστα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι... συνάψεις στο φουλ πια. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο, mm-hmm, όταν αρχίζει η υπεγνωστική έκπτωση. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σταθεροποιήσει, αλλά όχι να βελτιώσει. Εμείς σε 2 μήνες είδαμε βελτίωση στο mini mental, έτσι, ένα εργαλείο που μετράμε την υπεγνωστική έκπτωση. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη επιστημονική για μας. Λέμε, έχουμε στα χέρια μας το εργαλείο του Αλσχάιμερ, της πρόληψης του Αλσχάιμερ, έτσι. Και αρχίσουμε να το βάλουμε σε άλλες ομάδες. Σε ομάδες σε παχύσαρκους. Σε άτομα με σπλαχνικό λίπος, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο η παχυσαρκία όσο η σπλαχνική παχυσαρκία. Το βάλαμε σε άτομα με διαβήτη, σε άτομα με υπέρταση, σε άτομα με κατάθλιψη. Με χαμηλό νοσοφυγικό, φαντάζομαι. Βλέπαμε πραγματικά μεγάλες αλλαγές. Και στους υγιείς, αυτούς τους φαινομενικά υγιείς, όπως mm-hmm λέω εγώ, γιατί υγιείς δεν υπάρχουν πολλοί, είναι φαινομενικά υγιείς. Καλά, για εσάς ο γιατρός κανείς δεν είναι υγιείς. Κάτι υπάρχει υγιείς, ναι, για τους καθηγητές της υγείας, όπως είμαι εγώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του κάποιος να φροντίζει πάρα πολύ καλά την υγεία του. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτή την γκάμα όλη τη συμμετοίωσης... Είδαμε αποτελέσματα σε όλη αυτή την γκάμα των ασθενών. Σε όλη την γκάμα και σταθερά αποτελέσματα, να κάποιος να βελτιώνει πολύ το μεταβολισμό του και να χάνει βάρος, πάρα πολύ βάρος σε 2 μήνες, που δεν είναι εύκολο, έτσι, mm-hmm, μόνο με το διατροφολόγιο. Δηλαδή, μπορώ να πούμε ότι με τον Πυθαγόρα δυνατίζεις κιόλας. Η καλύτερη δίαιτα είναι ο Πυθαγόρας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, ναι, είναι ολιστικό, ναι, είναι lifestyle medicine μαζί, mm-hmm, είναι από όλες τις πλευρές, έτσι. Αλλά με το που κάνει κάποιος την τεχνική πρωί και βράδυ, αρχίζει να βάζει τον εαυτό του σε μια τάξη πρώτα-πρώτα, έτσι. Ρυθμό. Το πολύ σοβαρό είναι η γνωσιακή αναδόμηση, αυτό που δημιουργεί όσον αφορά το εγώ τι φταίω, όχι ο άλλος, έτσι. Το πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι στο βιβλίο του Σακελαρίου που μιλάει για ένα συνέδριο που έγινε το 60 και ένας γιατρός τότε έβαζε τα 3 ερωτήματα σε διάφορες κλινικές και έβλεπε τους αρρώστους τις 3 εβδομάδες να βελτιώνονται. 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες. Γι' αυτό μιλάμε πάντα για αφάρμακο ιατρική. Μάλιστα, λέμε ότι δεν θα επηρεάσει κάποιος τα φάρμακά του. Μάλιστα, αυτό που κάναμε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, πήραμε μία ομάδα καταθλιπτικών διαγνωσμένων και μία ομάδα παρέμβασης και μία ομάδα ελέγχου που έπαιρναν και οι δύο την ίδια αγωγή. Mm-hmm. Εμείς δεν επεμβαίνουμε στη φαρμακευτική αγωγή. Ούτε μειώνουμε, ούτε τροποποιούμε, ούτε συνιστούμε. Έτσι. Λοιπόν, και είδαμε τρομερές αλλαγές στην ομάδα που έκανε Πυθαγόρα. Και το στείλαμε σε ένα περιοδικό υψηλού ακαδημαϊκού κύρου, στο Psychiatric Research, και οι reviewers μας έστελαν συνέχεια γράμματα. Μα τι έγινε εδώ και άλλαξαν τόσο πολύ οι καταθλιπτικοί, έτσι. Mm-hmm. Είδαμε απίστευτες αλλαγές. Κάνει μεγάλες αλλαγές στην ψυχική υγεία, έτσι, αλλά και στη σωματική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, ενώ όλοι εσείς που δουλεύετε αυτό το πρόγραμμα, κυρίως σε αυτή την εποχή που υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα μετά τον εγκλισμό. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα, βλέποντας αυτή την αλλαγή στον κόσμο που ζούμε, είμαστε σίγουροι πια, δεν υπάρχει ερώτηση ότι δεν βοηθάει οποιαδήποτε ομάδα. Λέμε, πρέπει να πάμε στα παιδιά, στα σχολεία. Εδώ είναι το ζητούμενο, λοιπόν. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πυθαγόρας έχει τις 12 αρετές, έτσι, γιατί στα παιδιά δεν θα πάμε με τα χρυσά έπι, πάμε με τις 12 αρετές, έτσι. Αν και εγώ δεν τα θεωρώ τα παιδιά χαζά για να μην μπορούν να καταλάβουν τις 12 αρετές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ζήσει. Πήγαμε στο 4ο γυμνάσιο Χαλανδρίου. Ευχαριστούμε τη διευθύντρια και τους καθηγητές που αγκάλιασαν το πρόγραμμα και ζήσαμε ιστορικές στιγμές. Δευτέρα Δημοτικού, mm-hmm, να κάνει κανονικά το πρόγραμμά του. Κάθε βράδυ θα πρέπει να κάνει την ανασκόπηση, έτσι. Mm-hmm. Το τι έκανα, τι δεν έκανα, τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Με τεράστιες αλλαγές. Να χάνει βάρος, να γίνεται καλύτερος μαθητής, έτσι. Να σταματάει το bullying, να βελτιώνει τη σχέση με τον αδερφό του. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόσαμε σε πολλά σχολεία και το προτείναμε στο Υπουργείο Παιδείας και έχει ήδη εγκριθεί. Μπράβο. Βρίσκεται στις πλατφόρμες. Μπράβο. Και στοχεύει σε 5 πράγματα. 1. Διατροφή, άσκηση, ύπνος, bullying και εξάρτηση από οθόνες. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Και γίνεται με έναν τρόπο πολύ ωραίο, έμεσο.
Όχι μη το κάνεις, αλλά έχει ένα πλαίσιο. Υπάρχει ένα πλαίσιο για όλους. Μουσουλμάνος είναι, δεν έχει θρησκευτικό προσανατολισμό. Έχει πανανθρώπινες αξίες που πρέπει να εφαρμόσουμε και αλήθειες. Mm-hmm. Και τα παιδιά το αγκαλιάζουν και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα για τα σχολεία που πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση. Τώρα είναι επιλογής. Δηλαδή ανεβαίνει κάποιος, το διαλέγει και το διδάσκει. Κάποιος καθηγητής. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος. Και το ένα από τα οράματά μας με τον κύριο Χούσο, ιδιαίτερα δικό μου, είναι κάποια στιγμή να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους δασκάλους όλης της χώρας. Mm-hmm. Για να μπορούν να το κάνουν σωστά. Νομίζω θα πρέπει να γίνεται στους φοιτητές που θα γίνουν δάσκαλοι. Μπράβο, και στις ακαδημίες πρέπει να μπει, έτσι. Παιδαγωγικές. Και υπάρχει και μια σκέψη να κάνουμε και μια Πυθαγόρια Ακαδημία στη ΣΑΜΟ, επιστημών και αξιών, που να διδάσκει την τεχνική, να έρχονται mm-hmm. γιατροί από όλο τον κόσμο, έτσι, mm-hmm. να εκπαιδεύονται εκεί. Γιατί δεν μπορεί ένα τέτοιο θησαυρό που έχει αυτή η χώρα να μην μπορεί να τον αξιοποιήσει. Γιατί ήταν και γιατρός ο Πυθαγόρας, έτσι πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό. Πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό. Ναι. Και η συμβολή του στην ιατρική είναι τεράστια. Τεράστια η συμβολή του στην ιατρική. Διαβάζοντας όλα αυτά, έχουμε μείνει έκπληκτοι. Και μάλιστα κάνω διάφορες υποψίες. Πού θεωρεί ότι είναι το πρόβλημα της ασθένειας ο Πυθαγόρας? Πού? Πολύ στην δικαιοσύνη. Γι' αυτό έλεγα. Όταν αδικήσει ή αδικήσει, υπάρχει θέμα. Ακριβώς. Γι' αυτό έλεγα σε ένα αξιόλογο καθηγητή στην Κρήτη, τον κύριο Λιονί, πώς θα φτιάξουμε ένα εργαλείο που θα μετρά δικαιοσύνη, ευγνωμοσύνη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Βλέπω δηλαδή ότι ο Πυθαγόρας το πάει όλο εκεί. Αδικήσει τον εαυτό σου και τους άλλους. Το να λες πολλές φορές ευχαριστώ σε ναι. κάποιον που σε ευεργέτησε, που σου έκανε το παραμικρό, που σου έκανε χώρο να περάσεις, που σηκώθηκε να καθίσεις, να λες ένα ευχαριστώ. Κάνει καλό σε σένα, κάνει καλό στην υγεία σου, αλλά και ταυτόχρονα να μην αδικείς. Αυτό που λέει τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είδαμε ότι στην καθημερινότητα που είχε ο Πυθαγόρας για τους μαθητές του, είναι το τελευταίο, ας πούμε, οι τελευταίες οδηγίες του lifestyle medicine, πώς πρέπει να ζεις. Πώς σηκώνομαι το πρωί, πώς κάνω άσκηση, τι ώρα τρώω και το απόγευμα πώς θα έπρεπε να ευχαριστούν τους ευεργέτες τους πριν κοιμηθούν, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και στην προσευχή τους επίσης έχουν το ευχαριστώ Θεέ μου που αυτή η τροφή έχει αποκτηθεί με δικαιοσύνη. Επειδή βλέπω πάρα πολύ αυτές τις αναφορές μέσα, πραγματικά θα προχωρήσουμε την έρευνα με τον κύριο Χούρσο πολύ σοβαρά, δηλαδή να κάνουμε FMRI, ειδικά να δούμε τον εγκέφαλο. Το έχουμε δει και σε σκύλες κατά πλάκας, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Mm-hmm. Τι ακριβώς γίνεται, και θέλω να ψάξω πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί μπορώ να δικώ τον εαυτό μου, δεν είναι πάντα να δικώ τον άλλον. Ναι, ναι, βέβαια. Σαφώς, αυτό είναι το μεγάλο και που δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος. Πρώτον με την αυτοαμέλεια, έτσι. Mm-hmm. Η αυτοαμέλεια είναι πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα. Και τώρα με το ο COVID μας έδειξε, είναι εξαιρετικό μάθημα, πού είναι το πρόβλημα. Ότι είναι στον τρόπο ζωής. Ποιους χτυπάει πρώτους, παξαρκία, υπέρταση, διαβήτη, έτσι καρδιαγγειακά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής. Είναι εξ ολοκλήρου προληπταία. Έχουν ξεκινήσει από τις τρύπες της ψυχής. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω τεχνικές οι οποίες δεν στοχεύουν μόνο να λέω σε κάποιον φάει σωστά. Μόνο να του λέω σκίσου. Με προστακτικές δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να διατάξεις τον εγκέφαλο να κάνει πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Όταν έχουμε τέτοιες βάσεις ο καθένας, έχει ο καθένας τις δικές του πεπιθήσεις, αξίες. Mm-hmm. Πώς μεγάλωσε, δεν μεγαλώσαμε όλοι το ίδιο, έτσι. Άρα, όπως λέει ο Πυθαγόρας, χρειαζόμαστε ένα σύστημα αγωγής, το οποίο θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους. Η αρετή είναι διδακτέα, λέει ο mm-hmm. Αριστοτέλης, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να τους μάθουμε τους ανθρώπους. Και ευτυχώς δεν ακούει σε προστακτικές ο εγκέφαλος, γιατί θα ήμασταν και όλοι οι ίδιοι κάτω από ολοκληρωτικά καθεστώτα κλπ. Ευτυχώς mm-hmm. δεν υπακούει σε προστακτικές ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Όμως πρέπει να δούμε σε αυτό το υπερμηχάνημα που κουβαλάμε όλοι μας, σε τι υπακούει, πώς μπορείς να το τιθασεύσεις. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε, γιατί αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως η αρχαία ελληνική γραμματεία τα έχει πει όλα, τα έχει κάνει όλα, τα έχει δώσει όλα mm-hmm. και εμείς πεισματικά στην Ελλάδα αρνούμαστε να σκύψουμε πάνω στα κείμενα αυτά, τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί, φαντάζομαι τα είχαμε κιόλα, mm-hmm. στα ελάχιστα που έχουν διασωθεί, για να δούμε τι πρακτικές εφαρμογές έχουν αυτά σήμερα. Διότι δεν είναι νεκρή ούτε η αρχαία γλώσσα, ούτε τα αρχαία κείμενα, όπως θέλουν μερικοί να μας πείσουν. Έχουμε όλη αυτή τη γνώση και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην παχυσαρκία.
η πρώτη στην παιδική επεξαρκία, η πρώτη στα τροχαία, η πρώτη στο κάπνισμα, η πρώτη στο στρες, μετά τις Φιλιππίνες, περσινή έρευνα. Mm-hmm. Λοιπόν, χρειάζονται στρατηγικές, έτσι, και με τεχνικές γνωσιακής αναδόμησης. Σημαίνει να έχουμε ένα μπούσουλα και ο Πυθαγόρας μας το δίνει αυτό. Σκέφτομαι λοιπόν καμιά φορά που λέμε ότι στη χώρα μας χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρήματα, ξέρω εγώ, τουρισμό αυτή να έρθει. Αυτή η επένδυση εδώ. Αυτό εδώ αυτή δεν είναι επένδυση. Μια επένδυση που πρέπει να παρακαλέσει κάποιο Γερμανό ή κάποιον Άγγλο να έρθει να σου δώσει τα ωραία του χρήματα και να απαιτήσει το ότι απαιτήσει. Εδώ λοιπόν εσείς μπορείτε να πάτε στη Σάμμο ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Σάμμο θα έχει πολύ μεγάλο και συμβολικό χαρακτήρα, να πάτε και να εγκαταστήσετε σε ένα κτίριο μέσα που αυτή τη στιγμή είναι άδειο του Δήμου. Ακριβώς. Και δεν έχει ο Δήμος τι να το κάνει. Μόνο καρέκλες και τίποτα, χωρίς κανένα βαρύ εξοπλισμό. Χωρίς, δηλαδή, χρειάζονται να έρθουν μηχανήματα, να έρθουν, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να βάλουμε μηχανήματα, θέλω να μετράμε το στρες, γιατί, κοιτάξτε, εμείς είμαστε η ιατρική σχολή Αθηνών. Δηλαδή, θέλουμε να μετράμε, είμαστε evidence-based. Δηλαδή, μετράμε και έχουμε δείκτες βιολογικούς. Φανταστείτε ότι επηρεάσαμε τη βιολογική ηλικία. Τώρα το δημοσιεύσαμε. Δηλαδή, όποιος μπήκαν στον Πυθαγόρα 2 μήνες και πίσω η ηλικία 10 χρόνια. Δηλαδή, η χρονολογική του ηλικία 10 χρόνια, ξέρετε τι θα πει. Μάλιστα. Έτσι, γιατί επηρέασε τα τελομερή. Πάει σε βάθος το πράγμα, δεν είναι απλό. Έτσι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι χωρίς να χρειαστεί να γίνει καμιά πολύ μεγάλη επένδυση. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά μην ξεχνάτε ότι για να φτάσουμε εδώ, αυτό το πράγμα το δουλεύουμε προσωπικά εγώ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, 7 χρόνια, για να βγουν αυτές οι 20 δημοσιεύσεις. Ξέρω πολλή δουλειά, χωρίς χρηματοδοτήσεις, αλλά μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από ομάδες, σου και λοιπά, από ομάδες κλπ. Ναι. Γιατί πραγματικά βλέπω, επειδή είμαι ερευνήτρια, βλέπω τι βάθος έχει αυτό το πράγμα και πώς μας λείπει, έτσι, και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα σχολεία, γιατί έτσι θα τελειώσουμε και δεν θα χρειαζόμαστε μετά να πάμε... Να τρέχουμε σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα. Σε σχολεία των φυλακών έχω σκεφτεί. Να επηρεάσουμε τις επανεισαγωγές. Όχι, για να γίνει πραγματικά η φυλακή αυτό που πραγματικά λέγεται σοφρονιστήριο. Τα σχολεία των φυλακών. Επιτρέπεται να είναι παιδιά 13-15 και να μην μπούμε μέσα με τις 12 αρετές και να το βοηθήσουμε και να επηρεάσουμε τις επανεισαγωγές. Δηλαδή, εσύ είσαι διατεθειμένη να το κάνεις αν το κράτος σου πει ναι, ο υπουργός σου αντίστοιχος. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να το κάνω χωρίς να έχω πόρους. Προσπαθώ να Εγώ οφείλω να ρωτήσω για να ακουστεί η άποψή σου στον αέρα. Βεβαίως. Και έχω μάθει ότι είναι κάποιος πολύ αξιόλογος διευθυντής εκεί και απλώς περιμένω να μπορώ να έχω το χρόνο και τους συνεργάτες για να μπορώ να ασχοληθώ. Ωραία. Γιατί τώρα ξεκινάει το πρόγραμμά μας, να ξέρετε, 1η Νοεμβρίου, αν θέλει κάποιος να γραφτεί στο πρόγραμμα, έτσι, μπορεί να μας καλέσει το τηλέφωνο που έχετε καταγράψει, mm-hmm. έτσι, και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Δίμηνο. Δίμηνο, ναι, και πράγματι μπαίνουν μέσα αξιόλογοι άνθρωποι, με την έννοια αξιόλογοι νέοι θέλουν να αλλάξουν, όχι με την έννοια του επαγγέλματος. Εδώ θέλω να κάνω μια κομβική ερώτηση. Βλέπουμε αποτελέσματα σε αυτόν που θέλει να αλλάξει ή και σε αυτόν που δεν θέλει να αλλάξει. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή το εφαρμόσαμε σε αυτούς που ήθελαν να έρθουν, άρα ήθελαν να αλλάξουν, ωραία, mm-hmm. αλλά το εφαρμόσαμε και σε κάποιους που δεν είχαν ιδέα. Παραδείγματος χάρη πήγαμε στο ιατρείο. Στο ιατρείο του Διαβήτη, στο Λαϊκό, με τον εξαιρετικό κύριο Τεντολούρη, που είναι ο καθηγητής του Διαβήτη, και το εφαρμόσαμε σε διαβητικούς που μπήκαν από το ιατρείο του. Δεν ήξεραν κάτι. Mm-hmm. Μπήκαν στο πρόγραμμα. Έτσι. Τρομερές αλλαγές. Και σε αυτούς. Φοβερές αλλαγές. Δεν είχε την ευκαιρία κάποιος να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, έτσι. Οπωσδήποτε αυτός που έρχεται ο ίδιος να αλλάξει, αλλάζει πάρα πολύ. Αλλά έχουμε και εργαλείο που μετράμε την πρόθεση του άλλου να αλλάξει. Έτσι. Υπάρχει και εργαλείο και σε αυτό. Επιστημονικό εργαλείο. Έτσι. Που εμείς λέτε, όταν μπαίνει κάποιο πρόγραμμα, τον μετράμε και βλέπουμε τη δυνατότητά του. Δηλαδή, εμείς δεν μας επηρεάζει το θέμα, το κάνουμε όπως πρέπει. Αλλά υπάρχει αυτή η επιστημονική δυνατότητα, το να καταλάβουμε ο άλλος πώς πάει, έτσι. Κάνω περίληψη mm-hmm. για να δω αν τα κατάλαβα καλά. Έχουμε έναν τρόπο mm-hmm. βασιζόμενο πάνω στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και τη σύγχρονη ιατρική. Και συγκεκριμένα στον Πυθαγόρα. Παντρεύουμε σύγχρονη ιατρική και τον Πυθαγόρα, έτσι. Αλλά ο Πυθαγόρας κατευθύνει τα πράγματα. Ας τη σύγχρονη ιατρική. Σύγχρονη ναι. είναι το εγγόνι της ελληνικής φιλοσοφίας. Σωστό. Πάμε στη βάση μας. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν
ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, έναν τρόπο. Mm-hmm. Έχουμε έναν τρόπο να θεραπεύσουμε ανθρώπους. Θεραπεύσουμε, να μην βάλουμε τη λέξη θεραπεύσουμε, ναι. Γιατί είναι μεγάλη λέξη. Ναι, είναι ωραία. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη την παίρνω πίσω. Αυτή. Έχουμε την, να βοηθήσουμε ανθρώπους. Συμπληρωματικά λοιπόν. Στις θεραπείες, οποιασδήποτε θεραπείες, και όσοι το πάνε παραπέρα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές και μέσα στην αυτοθεραπεία τους. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι ένα ωραίο συμπληρωματικό εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα που σήμερα μοιάζουν σχεδόν αξεπέραστα, σχεδόν θα διαρκέσουν σε όλη τους τη ζωή, θα είναι αναγκασμένοι να παίρνουν φάρμακα για την υπόλοιπη τους ζωή, έτσι, που θα πηγαίνουν σταδιακά χειρότερα, έτσι όπως η άνοια και αυτά που έχουμε πει, ή άλλες ασθένειες που ακόμα δεν τις ξέρουμε ότι μπορούν αυτά τα πράγματα να θεραπεύσουν. Δεν μας κοστίζει τίποτα, γιατί είναι ο Πυθαγόρας, δεν χρειάζεται να δώσουμε σε κανένα πνευματικά δικαιώματα, σε καμιά φαρμακευτική εταιρεία. Όχι, αλλά εμείς την έχουμε κατογυρώσει. Ναι. Με την έννοια του ολιστικού. Εγώ σου λέω ότι δεν χρειάζεται καμιά φαρμακευτική εταιρεία να δώσουμε πνευματικά δικαιώματα για να πάρουμε την τάδε χημική σύνθεση, την άλλη χημική σύνθεση. Με Έλληνες καθηγητές, είναι πολύ βασικό αυτό. Και να αυξήσουμε τον τουρισμό και την περιοχή. Ακριβώς. Σε μια περιοχή της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος γίνουν τέτοια κέντρα. Όχι, και στην Ελλάδα έχουμε ιατρία στα οποία θα μπορεί να ενσωματωθεί. Πήγαμε στο Γεννήτιο, στο ιατρείο που αντιμετωπίζει την εξάρτηση από το αλκοόλ. Ξέρετε τι ζήσαμε. Κόβει το αλκοόλ. Αυτός είναι εξαρτημένος. Βοηθάει πολύ στις εξαρτήσεις αυτό. Γιατί βλέπω τον εαυτό μου. Ποιος είμαι. Αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει αυτοπεποίθηση. Όχι, αρχίζει το ερώτημα. Τι έκανα καλά, τι δεν έκανα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Κανένας δεν το κοιτάζει αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Και όλα αυτά, απλώς επειδή μια ερευνήτρια, μια καθηγήτρια, έσκυψε πάνω στον Πυθαγόρα. Ακριβώς, γιατί είχα την εμπειρία όμως ότι στις μεθόδους διαχείρισης μας έχουν έρθει και μας τα έχουν πάρει όλα. Και λέω, εδώ είναι έτοιμο. Αλλά το βάζουμε στην έρευνα, γιατί εμείς θέλουμε την απόδειξη, έτσι. Το βάζουμε στην έρευνα, κατεβάζει όλους τους δείκτες. Ξέρω τις μονομανίες που έχετε εσείς οι καθηγητές με τα εργαστήρια και τις έρευνες και τα αποτελέσματα. Αλλά είναι απαραίτητο. Είναι όμως και κάτι άλλο. Ναι. Είναι ότι πρέπει να ανοίξετε όλες εσείς οι καθηγητές, τα πανεπιστήμια, οι ακαδημίες, έτσι, πρέπει να ανοίξετε προς όλους αυτούς που τόσα χρόνια φωνάζανε για τα αρχαία ελληνικά, για τα κείμενα, να μάθουν αρχαία ελληνικά. Ξέρω καθηγητές που δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά, οπότε δεν μπορούν να μπουν στο κείμενο κατευθείαν. Υπήρχαν οι έρευνες για τον Όμηρο, πόσο καλό κάνει αν διαβάζουμε Όμηρο 20 λεπτά την ημέρα στο κεφάλι μας, στις συνάψεις μας, σε προβλήματα ομιλίας ή οτιδήποτε άλλο, τις οποίες δεν τις έχουμε εφαρμόσει ακόμα. Και είναι από πανεπιστήμια The Alphabet and the Brain, ο τόμος του συνεδρίου είναι παγκοσμίως γνωστός εκτός από την Ελλάδα, δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, πρέπει να ανοίξει η επιστημονική κοινότητα, η πανεπιστημιακή κοινότητα, προς αυτά που τόσα χρόνια λέμε και φωνάζουμε και εσείς τόσα χρόνια περιμένετε να τα δείτε επί των τύπων των ύλων. Αλλά αυτό το εργαλείο είναι σύγχρονο, είναι της σύγχρονης ιατρικής, lifestyle medicine, αυτό λέγεται, έτσι λέγεται. Είναι ένα ωραίο εργαλείο πρόληψης της ασθένειας. Όπως σε βλέπω και σε ακούω και είσαι και πολύ επικοινωνιακή και αυτά, θα μπορούσες να πας σε όλες τις lifestyle εκπομπές και να τους τα πεις και κυρίως να τους τα πεις χήμα. Και τι είναι αυτό το νόημα. Ε? Ποιο είναι το νόημα. Είναι το νόημα να το ακούσουν κάποιοι. Εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή κόσμου που ακούει. Κοιτάξτε, με έχουν καλέσει την ΕΡΤΑ 1, έχω κάνει πάρα πολλές εκπομπές για αυτό το θέμα. Η ΕΡΤΑ, ξέρετε, δεν μιλάω για την ΕΡΤΑ. Μιλάω για τις άλλες εκπομπές. Που εκεί πέρα θα μπορεί να υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων. Ναι, έχω μιλήσει στα κανάλια, σε διάφορα κανάλια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι φτιάξαμε ένα ωραίο επιστημονικό εργαλείο της σύγχρονης πρόληψης και προαγωγής υγείας και στηριζόμενο στο δικό μας πολιτισμό, έτσι, και είναι ένα ωραίο εργαλείο, μπορούμε και να το εξάγουμε, δεν μπορούμε να εξάγουμε μόνο όλοι και ελιές όπως λέω εγώ, πρέπει να εξάγουμε και πολιτισμό και υγεία. Ποτέ δεν πήρε κάποιος την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και να τη βάλει εδώ και να το μετρήσει τι γίνεται. Εντάξει, θεωρία, ωραία. Έχουμε ωραία, λοιπόν για ωραία. Πρώτη φορά πρακτικά αποτελέσματα, μετρημένα. Ακριβώς. Ερευνητικά για την επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο άτομο, στο σώμα, στην υγεία, στο πνεύμα του και στην ψυχή του. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί αν δεν είναι το mind-body medicine, η τελευταία άποψη, έτσι, η ιατρική του μυαλού σώματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη τομή, έτσι. Αυτό είναι η δουλειά. Δηλαδή, τα 20 δημοσίευσεις φτάνουμε αυτή τη στιγμή. Σκύρια κατά πλάκας.
κατάθλιψη. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω με το Αττικό τους διπολικούς, διπολική διαταραχή. Και να σας πω, και πάω και στη σχιζοφρένεια θέλω να πάω. Μάλιστα. Επόμενος χρόνος θα πρέπει να είναι εκεί, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε ασθένεια, αυτό μου δείξει η πείρα μου γιατί έχω κάνει τόσες πολλές παρεμβάσεις, ότι πρέπει να βάλουμε τον άνθρωπο να κοιτάξει εδώ, όχι εκεί. Όχι πάρε το φάρμακο, αλλά δες εδώ τι λάθη κάνεις στην υγεία, στη συμπεριφορά, στη ζωή. Δεν υπάρχει αυτό. Όλες οι μέθοδοι διαχείρισης, οι διαλογισμοί που υπάρχουν από τον κόσμο, στερούνται αυτό το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης. Μάλιστα. Αυτοαξιολόγηση, αυτεπίγνωση, αυτοέλεγχος, έτσι. Εγώ τι φταίω, όχι ο άλλος. Έχουμε μάθει διαρκώς τι φταίει ο άλλος. Αυτό έχει μία, κάνει μία πάρα πολύ ωραία βοήθεια στη συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι πολύ σοβαρό για την υγεία. Και πατάει στο μέγαρητο γνώθης αυτών. Ακριβώς. Προμετωπίδα στους αδελφούς. Ακριβώς. Προμετωπίδα στους αδελφούς. Ναι. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, τις δυνατότητές σου, τις δυνάμεις σου, που πας, τι θέλεις, ακριβώς, τι αγαπάς, με τι χαίρεσαι, τι σε στεναχωρεί. Αφού σε στεναχωρεί, γιατί το ξανακάνεις? Αφού εκεί στρεσάρεσαι, γιατί πας? Και αυτή είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι. Και είναι το στρες αυτό. Το στρες τι μας λέει? Πρέπει να αποφύγεις αυτό που σε στρεσάρει. Αλλά για να το αποφύγεις πρέπει να το δεις. Τι πρέπει να το δεις? Για να το δεις πρέπει να κάτσεις κάτω, έτσι. Ή το στρες. Όταν έχω στρες, δίνω ιδιότητες στον άλλο που δεν τις έχει. Έτσι. Επομένως, ο καλάς και τα λοιπά. Πρέπει να κάτσεις κάτω για να το δεις. Αλλιώς δεν το βλέπεις. Και θα το δεις όταν κοιτάξεις εδώ. Το τι έκανα, τι δεν έκανα, τι έπρεπε να κάνω. Και με τις τρεις αυτές ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατρεύαν το 60 ασθένειες και από εκεί ήταν και αυτό μια έμπνευση δική μου. Και θέλω να τα βρούμε αυτά τα πρακτικά, να με βοηθήσετε να τα βρούμε, έτσι, αυτά τα πρακτικά. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα σου πω ότι υπάρχουν και παλιότερα. Ναι. Υπάρχουν και παλιότερα. Ναι, ναι. Έτσι, εφαρμοσμένα στην Αλεξάνδρεια των Ελλήνων από Έλληνες γιατρούς. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα, που πήγες στον Πυθαγόρα ακόμα πιο πέρα. Πραγματικά αυτό έχεις κάνει και στις καρδιές μας, γιατί είναι αγαπημένος μας. Μην ξεχνάς ότι είναι ορφικός, έτσι, και μην ξεχνάς ότι Πυθαγόρα δανείστηκε ο Πλάτωνας για να πει τα μεγάλα του έργα και να γεννηθεί μετά η μεγαλύτερη σειρά ανδρών στον κόσμο. Πλάτων, Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Μεγαλέξανδρος. Όλα αυτά είναι γιατί όλοι αυτοί έχουν αυτή τη σειρά, δηλαδή δεν τυχαίο. Και να πούμε κάτι ότι είναι γιατρός πριν τον Ιπποκράτη. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λίγοι ξέρουν τη συμβολή του Πυθαγόρα στην ιατρική. Έτσι. Θα κάνω μια κουμπί για αυτό, θα μου το υποσχεθείς. Ναι, για την συμβολή του Πυθαγόρα στην ιατρική. Είναι τεράστιο και εγώ διαβάζω, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά όλα αυτά τα κατήφθηνα από την επιστημονική μου πλευρά. Τώρα μπαίνω μέσα να διαβάσω και τη φιλοσοφία. Μικρής ακόμα, γιατί... έχεις χρόνια μπροστά σου, έχεις καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετρήσαμε τη βιολογική ηλικία με τον Πυθαγόρα και την πάει πίσω. Ωραία. Άρα η χρονολογική δεν έχει σημασία, γιατί η χρονολογική είναι, είναι ένα διοικητικό. Ένας αριθμός. Όχι, ταυτότητα ένα διοικητικό έγγραφο, όπως λέω εγώ. Μετράμε τα τελομερία όμως από μέσα και βλέπουμε ότι τα πάει πίσω. Οπότε έχουμε, μας βοηθάει ο Πυθαγόρας για να φτιάξουμε τη βιολογική μας ηλικία, να έχουμε χρόνο να εργαστούμε και να προχωρήσουμε τα όραμα. Κυρίες και κύριοι, Πυθαγόρας και τίποτα άλλο. Και τώρα πια και με τη σφραγίδα την επιστημονική σας κάνει καλό. Πυθαγόρας, γιατί σας κάνει καλό. Και γραφτείτε σε αυτό το πρόγραμμα όσοι μπορείτε και αν μπορείτε, για να δείτε πραγματικά και στον εαυτό σας τις βελτιώσεις αυτές με τους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.